Όπα, 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 κυρίες και κύριοι και αμάνα μας παιδιά, σήμερα θα παρακολουθείτε το έργο «Ο Μεγαλέξανδρος και το καταραμένο έλλειμμα». Έλλειμμα τα εκαταστικά εφορία της φοροαπαλλαγής. Θα φάνε, θα πιούνε και νηστικοί θα κοιμηθούνε. Αυξάνονται οι λογαριασμοί του ΟΤΕ κατά 1995%. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αυξάνονται τα διόδια 100% στο πήγαινε και 500% στο έλα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αυξάνεται η τιμή στα τσιγάρα κατά 50 δραχμές η τσούρα. Συγγνώμη, η τσούρα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τι σου κάνω, Ελλάδα μου. Τι σου κάνω. Πάρτε μου ένα άλλο στο νοσηλευτικό σύστημα. Εγώ. Εσύ. Άρα μου με τρελαίνει ο κρεμαστινός σου. Άρα μαντινός. Θα σου πω εγώ, τι σου κάνω, Λάδα μου. Αντιπολίτευσε με κανείς. Λέγε μου, τα διαφτιάχνομαι. Αντιπολίτευσε με και άφησε εμένα, ε. Μου τη δίνεις. Τι είναι αυτό που σηκώνεται πάνω μου. Πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι, ναι. Ή καλά τα μου! Σε λεπτό να κανοδούμε, παιδιά, να κανοδούμε λίγο. Πήγαινε, πήγαινε. Άσου χαίρε, θα μας αφήνει να κοιμηθούμε. Τι το κάνετε, ξενοδοχείο γελάς. Όχι, ήρθα να σου δώσω πίσω αυτά τα δανεικά γιατί φαγωθήκαν όλοι. Καλά, δεν μπορεί, εντάξει. Εντάξει, θα έκανα το πάνω σε κόμμα. Ορίστε, πάρε τα δανεικά για να μην φωνάζουν. Και το μάγκαλο θα το φτιάξω καλά. Όποτε του ζήτησα λεφτά, τα είχε ξεχάσει, λέει, στο σπίτι. Καλά. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, αλλά το Πασόκ είναι μια κυβέρνηση με ιδανικά. Λάθος το λέτε. Το Πασόκ είναι κυβέρνηση με ιδανικά. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα. Κι άλλα τόσα αριθμένα δε χρωσάει. Όλα τα έχει πληρωμένα και τα μπάνια και αυτά σοβαδισμένα δε χρωστάω. Ο τίποτα είπε Παπανδρέου, εγώ νόμιλησα για Αλβανία, Σάιπρους. Εγώ ζήτησα μάθεια να έχει κανένα δανεικό κατσιφόρας και δεν πήρα απάντησης. Μάλλον πρέπει γράψω λέγοντας παπούλια μεγάλο τράπεζα. Αυτό είναι. Όταν στην Εκάρη η βίλα τελειώνει, στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχαρο ακόμα χτίζουν. Πετραδάκι, η δυρίτσα έχτισα. Πετραδάκι, τις πισίνες έστησα. Απ' τον φίλο τον παπούλια πήγα και δανειστικά. Απ' τον φίλο κατσιφά πήγα και δανειστικά. Αψηλά τα σκαλοπάτια ο Λιβάνης τα χτίζε. Τα σαλόνια και τα πρέκια άλλος τα σοβάτιζε. Τα σαλόνια και τα πρέκια άλλος τα σοβάτιζε. Πρόεδρε, παγκόσμιος είναι αυτός εδώ ο χάρτης που βλέπω. Όχι, της Βίλας είναι. Χάθηκα. Τρεις μέρες τώρα και ακόμα να βρω το καθιστικό. Μισό λεπτό. Καρναβέλα! Κυρίες και κύριοι, δείτε στην εκπομπή ρεπορτάζ την Ομίχλη. Χάθηκε μέσα στη δεδαλώδη βίλα του και αγνοούνται τα ίχνη του. Αμέσως μετά στην εκπομπή, δανεικά στην Ομίχλη. Άρε, μ' απόψε αγκαλιά στη βίλα στην Εκάρη. Και θα σου βάλω και ποδιά να τρέχεις στον Μπακάρι. Το κονελόι. Μέσο, άρχισε την λειτουργία Παπαβάγγελος. Δώσε λίγο το μυστικό δείπνο. Ναι, πιστεύω εις έναν Ανδρέα ανθαγιστή παντοκράτορα. Βίλα η μόνο της Ιραγής σε κάλλης κατσιφάρα λέισο. Πρόεδρε, αργούμε. Μου φύγαν τα πάκια να κουβαλάω λάσπη. Κάνε υπομονή, Ευαγγέλη. Το Πάσχα μπαίνει μέσα ο πρόεδρος. Λοιπόν, έχω ακόμα πλακάκια, υδραυλικά και τον παππούλια να περάσει
Δεύτερο χέρι τα κουβάματα. Πρόεδρε, εγώ βαρέθηκα. 2 ώρες θα κουβαλήσω ακόμα και θα φύγω. Και αυτά που λες, Ευαγγέλη. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος, τα πλακάκια μας μείνανε και κάτι ψηλά. Τι πλακάκια θα βάλεις, πρόεδρε? Θα σου πω. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα πλακάκια με στη βίλα να μου βάλετε καλέ. Να μου βάλα, μου βάλετε καλέ, καναπέλες, σάπια μήλα και κουζίνες, κύριε. Συνεχίζεται στους κινηματογράφους η μεγάλη επιτυχία «Συνέντευξη με ένα βρικόλακα». Τη μέρα επίτιμος πρόεδρος, τη νύχτα γυρνάει και ρουφάει τις μίζες. «Συνέντευξη με ένα βρικόλακα». Μόλις δει φως η τράπεζα, ορμάει και μπαίνει μέσα. «Συνέντευξη με ένα βρικόλακα». Πώς ξεκίνησατε την καριά σας? Παναγιά μου, μου κόψε τη χολή. «Συνέντευξη με ένα βρικόλακα» στους κινηματογράφους. Θα παγώσει το αίμα σας και η καταθέσεις σας στην τράπεζα. Προβάλλετε χωρίς αναστολή από τους κινηματογράφους. Ρε εσύ, είδα το φαντάστικο προχθές και προσήθηκα. Ποιος φαντάστικο, ρε. 2 μπουκάλια έχεις κατεβάσει και σε πέρα ο ύπνος. Αυτό ήταν, είπα και εγώ, μπράβο μάγος. Τι μπράβο μάγος, μπράβο κουρτάκι να λες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Παιχνάδες μου, παιχνάδες μου, παιχνάδες μου. Γεια σας από το Σπύρο Παπαδόπουλο Μητσοτάκη και από την Μαρίκα Κουλιαρού. Μαρίκα, κατέβα λίγο. Πολύ ψήνεις, ρε παιδί μου, κατέβα λίγο. Έλα, έλα, εντάξει, Σπύρο μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, θα υπνοτήσουμε πάλι? Βέβαια, θα υπνοτήσουμε τώρα σκηνή Κορδόνη. Λοιπόν, εγώ λέω να τους υπνοτήσουμε όλους για να μην πάνε πάλι ειδικό δικαστήριο. Έτσι λες, Μαρίκα? Συμφωνώ. Λοιπόν, όλοι στη σειρά είναι. Λοιπόν, να έρθετε ένας. Να έρθω εγώ, κύριε Βαζέκα. Όχι, δεν είμαι ο Βαζέκα, ο Σπύρος, είμαι ο Σπύρος. Λοιπόν, έλα. Νόρμα. Κοιμήσου. Κοίτα με. Δεν μπορώ, κοιμάμαι. Κοίτα με. Κάτσε στρούτσι, πατσαβόλτα, εγώ πάω βόλτα, μπετίνο κράξι, ποιος θα μακράξει. Κοιμήσου. Πάει αυτός Μαρίκα. Λοιπόν, Σπύρο. Έλα. Καλησπέρα σας, είπαμε. Είπες, δεν μου λες, θα υπρωτήσεις και τον κόκορα. Βεβαίως, πού είναι ο κόκορας? Έλα, νάτος. Σκάσε, θα σε υπρωτήσω τώρα. Λοιπόν, πάμε. Νόρμα, νόμπρα, νόρμι. Κοιμήσου, κατάμπρα. Έλα, κατάμπρα. Ρε κεφάλα, μέχρι να τον υπνοτήσεις γέννησε ο κόκορας. Ναι, Μαρίκα μου, να, το χρυσό αυγό. Ενά, λοιπόν, το χρυσό αυγό μου. Τώρα αυτοί κοιμούνται, τους υπνώτησαν στο φαντάστικο. Άσε, αυτοί κοιμούνται από την ώρα που αρχίστηκαν. Καλά, ξύπνησε έτσι αυγά. Θα το παίξω, Ιταλός μάγος. Βοήθησε με στη μετάφραση. Έλα. Χορτσάτο, ανοιξιώνε ματιώνε, υπνοτισάρε. Συγκεντρωθείτε να ανοίξω τα μάτια από την ύπνωση. Αλλά ούνα. Ένα. Αλλά ντουε. Δύο. Αλλά τρε. Τρία. Αυτά τα πουλάκια μου ξυπνήσανε. Φαίνεται ότι αυτή η χώρα δεν χρειάζεται πρωθυπουργό, αλλά υπνοτιστή. Έστω και άνευ χαρτοφυλακίου. Για ξυπνήστε. Ωραία μου πουλάκια, για ξυπνήστε. Για ξυπνήστε. Θα μας πάρουν το ψηλό. Γυαλό. Πηγαίναμε. Και για το μα, το λέγαμε. Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις. Τα χρήμας να θυμηθείς. Γυαλό να πας, γυαλό να πάω. Γυαλό να έρθεις. Καλό να έρθω. Τα πρέπει μας να θυμηθείς. Άπαζε. Αντέα, τα έμαθες. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να μας καταργήσουν τη γλώσσα μας. Τα ελληνικά μας. Τη my language. Are you kidding me? Ε, δουλεύεις? Oh, I am not. I'm sure. Το πρώτο είναι γάλι. Oh my God. I don't believe it. Και τι προτείνεις να κάνουμε? Well, εγώ θα έλεγα να το στείλουμε ένα γράμμα. Ένα letter. Και να τους ταψέλω με χαρτί για καλαμάρι. Ένα letter, το πούμε και τραγουδιστά. Δηλαδή. Letter me. Κοίτα,
η πιο κατανοητή γλώσσα είναι αυτή της Μαρία Τσιντικίδου. Είναι διεθνή γλώσσα, διότι αυτή μιλάει με νοήματα και έτσι την καταλαβαίνει και στο εξωτερικό. Αλλά μόνο βαγγέλο, τι σου έφτιαξε τώρα, καμπάνε η Μαρίνα, η Μωρή, πώ τη λένε. Εμένα τίποτα, μια χαρά είναι η κοπέλα. Απλώς σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να καθιερώσει την ίδια γλώσσα και ο Βενιζέλος. Να του ρωτάει με νοήματα και να απαντάει με χειρονομίες. Ξέρεις, όχι τις χειρονομίες που κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τις άλλες.